Πάμε να επιστρέψουμε στο ζήτημα του ανασχηματισμού και του ζητήματος που προέκυψε με τον κύριο Παστολάκη και να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Κύριε Τζανακόπουλο, καλημέρα σας. Καλημέρα. Κύριε Αντωνοπούλου, καλημέρα. Κύριε Οικονόμου, καλημέρα. Κύριε Τζανακόπουλο, γιατί δεν ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν θέλετε να γίνει υπουργός της κυβέρνησης ο κύριος Αποστολάκης, αφού έχει διατελέσει και υπουργός με τη δική σας κυβέρνηση, προφανώς τον θεωρείτε άξιο, γιατί δεν θέλετε να αναλάβει αυτό το πόστο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη? Ακούστε, ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε με τον ανασχηματισμό να στήσει μια πολιτική παγίδα και στον κυρίως τον κύριο Αποστολάκη, με στόχο να δημιουργήσει επικοινωνιακές εντυπώσεις δίθεν συνένεσης. Όμως εγώ θα σας θυμίσω το εξής. Ο κύριος Τσίπρας είχε κάνει μια πρόταση 7 σημείων σε σχέση με το ζήτημα της πολιτικής προστασίας και για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει η ελληνική πολιτεία και το ελληνικό πολιτικό σύστημα να διαχειριστεί τη συγκεκριμένη υπόθεση, να διαχειριστεί ένα εθνικής σημασίας ζήτημα, εξαιρετικά σημαντικό, κρίσιμο και σοβαρό. Μία από αυτές τις προϋποθέσεις ήταν η κοινή συνεννόηση στρατηγικής χάραξης σε ό,τι αφορά τον τρόπο δόμησης της πολιτικής προστασίας αλλά και τους στόχους, τις επιχειρησιακές. Εσείς είπατε να είναι ανεξάρτητη αρχή, δεν είπατε? Χρειάζεται κλπ. Είπαμε να είναι μια ενιαία αρχή ξεχωριστή με συγκροτημένο τρόπο και να υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές προτεραιότητες μετά από συνεννόηση και συζήτηση των πολιτικών αρχηγών. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Αντιθέτως, ο κ. Μητσοτάκης αυτό το οποίο επιχείρησε να κάνει ήταν να στήσει μια πολιτική παγίδα ως απατεώνας, κοινός απατεώνας πολιτικός στον κύριο Αποστολάκη. Γιατί το λέτε αυτό όμως, αφού ο κύριος Αποστολάκης συμφώνησε? Και αφού ο κύριος Αποστολάκης διατείνεται πως είχε ενημερώσει τον κύριο Τσίπρα 8 μέρες μια εβδομάδα πριν. 8 μέρες είναι αληθεία. Ο κύριος Τσίπρας 8 μέρες πριν του είχε πει ότι διαφωνεί καθέτος και οριζοντίως με τη συγκεκριμένη πρόταση. Και γιατί τότε ο κύριος Αποστολάκης δεν υπαναχώρησε? Διότι, ακούστε. Γιατί? Και συνέχισε τις κουβέντες. Λίγο πριν τον ανασχηματισμό, ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε να παγιδεύσει τον κύριο Αποστολάκη λέγοντας ότι δήθεν έχει συνεννοηθεί με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, όπως προέκυψε. Έχει ενημερώσει, έχει συνεννοηθεί. Έχει ενημερώσει. Εντάξει. Όμως προσέξτε, ο κύριος Αποστολάκης είχε θέσει ως προϋπόθεση για την αποδοχή της θέσης την συνεννόηση και τη συζήτηση με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Ο κύριος Αποστολάκης κατάλαβε ότι αυτή η συνένεση δεν υπάρχει ένα λεπτό μετά τον ανασχηματισμό, μετά την ανακοίνωση του ονόματός του. Τότε το κατάλαβε ότι δεν υπάρχει συνένεση. Μα δεν στέκει λογικά αυτό. Κάπου υπάρχει ένα κενό. Γι' αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Αποστολάκη. Όμως από εκεί και πέρα, το σίγουρο είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να παγιδεύσει τον κύριο Αποστολάκη λέγοντάς του ότι δήθεν υπάρχει διακομματική συνεννόηση. Πράγμα αφού συζητούσε λεπτομέρειες ο Ναύαρχος, συζητούσε λεπτομέρειες με τον Πρωθυπουργό για το τι ρόλο θα αναλάβει, με ποια πρόσωπα και ούτω καθεξής. Το τι συζητούσε λεπτομέρειες συζητούσε μέχρι τελευταία στιγμή. Να σας τα απαντήσει ο κύριος Αποστολάκης. Όχι, λέμε τι λέει το ρεπορτάζ τώρα. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η επικοινωνιακή παγίδα την οποία πήγε να στήσει ο κύριος Μητσοτάκης γύρισε τελικά εναντίον του και οδηγηθήκαμε σε ένα τεράστιο πολιτικό φιάσκο. Και μάλιστα το κωμικοτραγικό είναι ότι ακούω σχολιαστές, πολιτικούς αναλυτές, πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να κατηγορούν και πάλι το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα επειδή ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να κάνει ένα σχηματισμό. Μα εγώ θα επιμείνω λίγο, κύριε Τζανακόπουλε. Εσείς είναι κωμικό τραγικό ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορούνται ο ΣΥΡΙΖΑ, τα πολιτικά του στελέχη και κυρίως ο κύριος Τσίπρας για το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης πάντως ούτε ένα σχηματισμό δεν μπορεί να κάνει. Για το θέμα του Υπουργείου Υγείας, για παράδειγμα, μετεπιτάσεως ζητούσατε έναν υπουργό κοινής αποδοχής. Γιατί τέλος πάντων και μετά από αυτές τις πυρκαγιές που έζησε η χώρα, όχι μόνο φέτος, γενικώς όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να ενισχυθεί. Ο κύριος Πλεύρης. Μας προέκυψε ο ακροδεξιός κύριος Πλεύρης, ο οποίος 10 χρόνια πριν αμφισβητούσε τα εμβόλια. Ξεπεραστεί τώρα αυτά που λέτε, κύριε Τζανακόπουλε. Κύριε Τζανακόπουλε, δεν τα λέει πια. Και εσείς με τον κύριο Καμένο συγκυβερνούσατε 4 χρόνια. Τι σχέση έχει ο κύριος Καμένος Τζανακόπουλε με τον κύριο Καμένο? Τι ήταν στο Πασόκ? Ήταν ο κύριος δεξιάς είναι ο κύριος Καμένος τώρα. Ο κύριος Καμένος ήταν υπουργός του κυρίου Καραμαλή. Ο κύριος Πλεύρης, στην περίοδο που ο κύριος Καμένος ήταν υπουργός του κυρίου Καραμαλή, σε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πορευόταν με τη Χρυσή Αυγή και υπερασπιζόταν τον αντισημίτη πατέρα του. Τώρα έχετε πάει διαχωρίσει τη θέση του, αλλά τώρα νομίζω δεν είναι και ο κύριος Πλεύρης εδώ. Εγώ θέλω λίγο να επιμείνουμε στον κύριο Αποστολάκη, αν μου επιτρέπετε, κύριε Τζανακόπουλε. Ακροδεξιό
αποτύπωμα διαρκούς μετατόπισης. Αυτά έχουν κριθεί, κύριε Τζανακόπουλε. Όχι, εγώ διαφωνώ ότι αυτά τα έχει κρίνει ο ελληνικός λαός. Τα έχει κρίνει ο ελληνικός λαός αυτά. Σε εκλογές αλλεπάλληλες. Το ίδιο λέτε και για τον κύριο Βορύδη. Και έχει ψηφιστεί ο άνθρωπος 10 φορές από το λαό. Πρέπει να δίνει δηλαδή αναφορά σε αυτό που λέτε. Πώς δεν έχει. Δηλαδή ο λαός δεν ξέρει που ψηφίζει. Η Χρυσή Αυγή είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή. Όχι, καθόλου δεν δικαιώνεται. Αλλά όταν ένας άνθρωπος ψηφίστηκε 5 φορές, τι άλλο να κάνει πια. Η ψήφος του ελληνικού λαού δικαιώνει. Όχι, η ψήφος δεν είναι πλυντήριο. Η ακροδεξιά είναι αυτή τη στιγμή στη φυλακή. Για μένα, έτσι είναι στη φυλακή. Ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, κλασική ακροδεξιά. Μα δεν ισχύει αυτό, σας λέω. Στο Υπουργικό Συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, καλά. Έχετε πάρει την άποψη. Εγώ, κύριε Τζανακόπουλε, θέλω να επιμείνουμε λίγο στο θέμα. Αποστολάκι. Αναδεικνύεται ακριβώς αυτήν την υβριδική κατάσταση που έχει προκύψει στο εσωτερικό. Κύριε Τζανακόπουλε, θέλω να επιμείνουμε λίγο στο θέμα Αποστολάκη και να μας απαντήσετε πιο ξεκάθαρα. Γιατί δεν θέλατε λοιπόν να αναλάβει ένας άνθρωπος που αφού τον είχατε επιλέξει εσείς και αφού μεταπιτάσσεως έχετε ζητήσει και σε άλλα ζητήματα υπουργό, σε κέρες. Όχι, δεν μου απαντήσατε, γιατί εδώ φαίνεται. Όχι, εδώ φαίνεται πως από τη μία ζητάτε συνένεση και από την άλλη προς την πυροδοτείτε. Δεν ζητάει και συνένεση, συγκυβέρνηση ζητάει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει συγκυβέρνηση, δεν θέλει συνένεση. Αφορούν την πολιτική στρατηγική. Αφορούν τις πολιτικές προτεραιότητες. Δεν αφορούν απλώς και μόνο τα πρόσωπα, κυρία Αντωνοπούλου και κύριε Οικονόμου. Ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε μέσω του κυρίου Αποστολάκη να ξεπλύνει τις τραγικές του αποτυχίες στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Πράγμα το οποίο και ο ίδιος αποδέχτηκε, απομακρύνοντας τον κύριο Χρυσοχοίδη. Θα ήταν καλός ο κύριος Αποστολάκης σε αυτό το πόστο. Αφήστε τα όλα αυτά στην άκρη. Θα ήταν καλός σε αυτό το πόστο ο κύριος Αποστολάκης. Θα ήταν καλός με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει αποδείξει ότι όχι απλώς επιτελικός δεν είναι, αλλά είναι στην κυριολεξία επικίνδυνος για το μέλλον της χώρας και του κόσμου. Πάντως, επί ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τζανακόπουλε, πέθαναν 103 άνθρωποι στη φωτιά στο Μάτι. Μπράβο, γυρίζετε τώρα στο Μάτι. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι τέτοιου τύπου καταστροφές έχουν υπάρξει στο παρελθόν. Σε ό,τι αφορά το Μάτι, έχουν γίνει πολύ συγκεκριμένες. Καίγονται 103 άνθρωποι ενέτη 2018. Το 2017 επί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά θέλετε να κάνουμε τέτοιους συμψηφισμούς τώρα? Όχι, δεν κάνουμε κανένα συμψηφισμό. Εσέσα, λέει μόνο. Συμψηφισμού στις καταστροφές λοιπόν, δεν χωράει, κύριε Τζανακόπουλε. Εγώ θέλω λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ο κύριος Αποστολάκης, σήμερα απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες του κύριου Τσίπρα, παραμένει συνεργάτης του. Ο κύριος Αποστολάκης μιλάει με τον κύριο Τσίπρα. Παραμένει συνεργάτης του επομένως. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρξουν, θα πρέπει να υπάρξει μία συζήτηση μεταξύ του κ. Τσίπρα και του κ. Αποστολάκη, τη οποία το αποτέλεσμα δεν μπορεί να το πω. Λέω γιατί. Ένα λεπτό, τον είπατε αποστάτη. Αποστάτη και άξιο. Τι από τα δύο ισχύει. Στις 12 τον είπατε αποστάτη και στις 2 έγινε άξιο. Πρόκειτο για μια επιχείρηση αποστασία. Πρόκειται για μια επιχείρηση αποστασία την οποία οργάνωσε ο κ. Μητσοτάκη, ο οποίο έχει μεγαλώσει και με βάση αυτή την πολιτική παράδοση. Αυτή η καραμέλα πια δεν πιάνει, κύριε Τζανακόπουλε, σας παρακαλώ. Κανείς δεν τα θυμάται αυτά που λέτε. Μιλάτε για αποστασία εσείς που πήρατε ενεργεία βουλευτές. Ενεργεία βουλευτές πήρατε από τον Καμένο για να ψηφίσετε τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό δεν ήταν αποστασία, τι ήταν? Αφήστε τώρα, αυτά είναι παλιά πράγματα. Έχουν κριθεί τώρα αυτά. Αυτό δεν είναι παλιό. Κρίθηκαν αυτά. Γιατί το επικαλείστε? Το επικαλούμε γιατί μιλάτε για αποστασία. Ενώ είχατε πάρει βουλευτές σε ενεργεία. Βάλατε το θέμα της αποστασίας. Είναι ο ορισμός της αποστασίας είναι η ενεργεία βουλευτές. Εσείς το κάνατε αυτό. Υπήρχε συμπολίτευση. Ο κύριος Καμένος αποχώρησε από την κυβέρνηση. Δεν αποχώρησαν οι βουλευτές οι οποίοι στήριζαν επί 4 χρόνια την κυβέρνηση αυτή. Μα ήταν βουλευτές όμως του άλλου κόμματος, τους οποίους τους πήρατε εσείς. Και στήριζαν μια κυβέρνηση στην οποία είχαν δώσει ψήφο εμπιστοσύνη. Ναι, δεν ήταν όμως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν βουλευτές του Καμένου. Ήταν βουλευτές της συγκυβέρνησης. Επομένως, προσπαθείτε να συγκρίνετε πράγματα, κύριε Οικονόμου, και καταλαβαίνετε πράγματι. Πολιτική αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης. Εγώ επιμένω γιατί θέλω να καταδείξω ότι δεν εννοείται τη συνένεση. Δεν την εννοείται. Είναι πρόσχημα αυτό που λέτε. Δεν το εννοείται. Κάνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολλές φορές και εσείς στο Μητσοτάκη έχει καταρρεύσει, κύριε Οικονόμου. Να δεν υπάρχει μια γεωγραφία. Εμείς μιλάμε με τα γεγονότα. Αυτό πρέπει να το αποδεχτείτε. Ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε να παγιδεύσει τον κύριο Αποστολάκη. Επέλεξε να επιχειρήσει
να πραγματοποιήσει μια αποστασία, πράγμα το οποίο ανήκει απολύτως στην πολιτική του παράδοση και απέτυχε. Μήπως ο κύριος Τσίπρας εν τέλει, κύριε Τζανακόπουλο, επιχείρησε να παγιδεύσει τον κύριο Αποστολάκη και δεν το εξέφρασε ξεκάθαρα? Όχι, ερώτηση να σας κάνω, και δεν το εξέφρασε ξεκάθαρα την ηχηρή του διαφωνία? Απολύτως ξεκάθαρα. Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας αφήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζανακόπουλε. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή σας ημέρα.